artisan shops. Σήμερα επιτέλους πήρα τη μεγάλη απόφαση να δουλέψω ένα υλικό το οποίο είναι υπέροχο και ιδιότροπο και δύσκολο ταυτόχρονα. Και αυτό το υλικό είναι το γάλα, συγκεκριμένα το κατσικίσιο. Το γάλα λοιπόν είναι ένα υλικό το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δουλέψω, απλά όταν είχα πρωτοξεκινήσει να φτιάχνω σαπούνια, είχα κάνει τη βλακεία να το χρησιμοποιήσω χωρίς να διαβάσω πολλά πράγματα γι' αυτό, με αποτέλεσμα να μου βγει η συνταγή πολύ χάλια. Και από τότε το ψιλοφοβήθηκα. Όμως, ήρθε ο καιρός να το προσπαθήσω. Και αυτό γιατί το γάλα είναι ένα εξαιρετικό υλικό για σαπούνι. Περιέχει όλες αυτές τις ωραίες τις πρωτεΐνες και όλα τα σάκχαρα και τα λοιπά που δίνουν έτσι ένα καλλυντικό σαπούνι με πλούσιο αφρό. Οπότε έπρεπε να σταματήσω να το φοβάμαι. Και γι' αυτό το λόγο έκανα την έρευνά μου και σήμερα θα προσπαθήσω να το φτιάξω με βάση αυτά που βρήκα. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες τώρα και οι δυσκολίες του γάλακτος στο σαπούνι. Το γάλα λοιπόν, όπως είπαμε, περιέχει σάκχαρα, τα οποία στις θερμοκρασίες που δουλεύουμε καίγονται. Όταν καίγονται αυτά τα σάκχαρα βρωμοκοπάνε. Μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βγάλουμε ένα τέτοιο σαπούνι, αλλά είναι τόσο βρωμερό, δεν θες να το χρησιμοποιήσεις. Συν του ότι βέβαια το ότι έχεις κάψει τα σάκχαρα σημαίνει ότι έχεις χάσει όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να προσφέρει το γάλα στη συνταγή. Οπότε το όλο ζητούμενο είναι να δουλεύεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να δούμε κατά πόσον η έρευνα που έκανα και η μέθοδος που βρήκα είναι αποτελεσματική. Λοιπόν, και ξεκινάμε τη διαδικασία. Το γάλα έχει γίνει παγάκια, το έχω βάλει από προηγουμένως. Και έχω και ένα κατσαρολάκι με νερό με παγάκια, στο οποίο μέσα θα βάλω το δοχείο με το γάλα μου για να είμαι σίγουρη ότι θα κρατάει τη θερμοκρασία του γάλακτος πάντα χαμηλή. Λοιπόν, και πάμε να ζυγίσουμε τα παγάκια. Όταν ζύγισα την παγωκίστη, υπολόγισα κάποια παγάκια παραπάνω. Στην κατάψυξη αυτά τείνουν να χάνουν λίγο βάρος. Οπότε για να είμαι σίγουρη, έφτιαξα μερικά παγάκια παραπάνω. Δεν πειράζει. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Και τώρα ρίχνουμε σιγά σιγά. Αυτό δεν το ρίχνουμε ολόκληρο. Γιατί αν το ρίξουμε ολόκληρο, θα ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε θα πάει χαμένη. Οπότε ξεκινάμε με λίγο. Προσθέτω λοιπόν την καυστική σόδα κουταλιά-κουταλιά. Και προσπαθώ κάθε κουταλιά που ρίχνω να λιώνει όσο μπορώ να δω πριν βάλω την επόμενη. Είναι πολύ σημαντικό η καυστική σόδα να λιώσει καλά, γιατί αν μου μείνει μέσα στο σαπούνι δεν θα μου δημιουργήσει πρόβλημα, θα μου φτιάξει δηλαδή ένα σαπούνι το οποίο θα είναι επικίνδυνο. Ελέγχω και κάθε τόσο τη θερμοκρασία να δω μήπως μου έχει ξεφύγει τίποτα. Είμαστε καλά. Το γάλα είναι ασφαλές μέχρι στιγμής λοιπόν. Λοιπόν, τώρα έχει αρχίσει και ανεβάζει η θερμοκρασία, οπότε πρόσθεσα και άλλα παγάκια από έξω. Είμαστε δηλαδή στους 19 βαθμούς. Θέλει προσοχή από εδώ και μπρος να μην ξεπεράσουμε τους 35 με 40 ας πούμε. Άρα λοιπόν στην προετοιμασία για τη συγκεκριμένη συνταγή φροντίστε να έχετε και διαθέσιμα μπόλικα κανονικά παγάκια. Εμένα αυτά είναι τα τελευταία μου, δεν το είχα φροντίσει καλά. Ελπίζω να μου φτάσουν. Λοιπόν, πλέον έχω ρίξει όλη την καυστική σόδα και απλά θα συνεχίσω να ανακατεύω μέχρι να σιγουρευτώ ότι δεν έχουν μείνει νυφάδες. Επειδή όπως είπαμε τα σαπούνια με γάλα τείνουν να είναι μαλακά, θα χρησιμοποιήσω την έμεσής μου που είναι το γαλακτικό νάτριο και θα ρίξω γαλακτικό νάτριο μόλις τελειώσω και σιγουρευτώ ότι έχουν λιώσει καλά οι νυφάδες. Λοιπόν, είναι σχεδόν έτοιμο, παρέμεινε στους 19 βαθμούς Κελσίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την μίξη αυτή να την κάνετε σε διάφανο δοχείο, όχι σε κατσαρολάκι. Γιατί τώρα το είχα αφήσει αυτό λίγο, έχω σταματήσει την ανάδευση να κάτσει και μετά θα το κοιτάξω από κάτω για να δω αν έχει νυφάδες. Μόλις λοιπόν σιγουρευτώ ότι δεν έχει καθόλου νυφάδες, θα ρίξω το γαλακτικό νάτριο και θα πάμε στο επόμενο στάδιο της συνταγής, που είναι και αυτό που τρέμω. Από ό,τι φαίνεται οι νυφάδες έχουν λιώσει καλά. Οπότε προσθέτω το γαλακτικό νάτριο. Κανονικά οι συνταγές με γάλα λένε ότι θέλουν κανένα 2-3 μέρες στο καλούπι για να μπορέσουμε να τις ξεκαλυπώσουμε.
Υποτίθεται ότι με το γαλακτικό νάτριο θα μπορέσω να τη βγάλω πιο γρήγορα. Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Τα λάδια είναι στους 58 βαθμούς Κελσίου. Δεν πάω παραπάνω, γιατί όταν πλησιάζω τους 70, το ίχνος φτάνει πολύ πιο γρήγορα. Και λέει στις οδηγίες που βρήκα ότι πρέπει να ρίξουμε σιγά σιγά το μείγμα μας. Τα σαπούνια, αφού τα φτιάξουμε και τα βάλουμε στο καλούπι, εξακολουθούν και αυξάνουν θερμοκρασία και υπάρχει περίπτωση να φτάσουν και πάνω από τους 80 βαθμούς. Οπότε για να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, θα μπει στο ψυγείο και ακάλυπτο για να φεύγει η πολύ ζέστη. Θα μείνει στο ψυγείο ένα 24ωρο και μετά θα το βγάλω και θα το βάλω στην άκρη και θα το ξακαλουπώσω. Θα δω, είσαι 3-4 μέρες, είσαι μια εβδομάδα, ανάλογα με το πώς πηγαίνει. Ορίστε μία μέρα μετά. Έχει αφήσει πολλήματα σόδας. Δεν μας πειράζει αυτό, όπως έχουμε πει, είναι καθαρά αισθητικό. Δεν επηρεάζει την ποιότητα του σαπουνιού και φεύγει και εύκολα. Σκληρό φαίνεται. Μπορεί και να μπορώ να το βγάλω. Το σημαντικό είναι ότι δεν μυρίζει άσχημα, που σημαίνει ότι δεν κάψαμε το γάλα. Τα σαπουνάκια βγήκαν τελικά πολύ χαριτωμένα. Είναι όντως λίγο πιο μαλακά από τις συνταγές που συνήθως κάνω. Η διαφορά με τις άλλες συνταγές είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να οριμάσουν και γι' αυτό το λόγο αντί να περιμένω 2 μήνες για να τα χρησιμοποιήσω, θα περιμένω 3. Ελπίζω λοιπόν να σας έλυσα και εσάς την απορία για το πώς δουλεύουμε το γάλα στη συνταγή σαπουνιού ψυχρής μεθόδου. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις δικές σας συνταγές. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.